πηξίδα το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης που αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο, η κυβέρνηση θα πρέπει να μειώσει το αφορολόγητο όριο για τα φυσικά πρόσωπα από τα 12.000 ευρώ στα 8.000 ευρώ με εξαίρεση χρηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ευρώ, να κατά για ένα συνολικό ποσό τουλάχιστον 300 εκατομμύριων ευρώ και να αναπροσαρμόσει αντικειμενικές αξίες για 200 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπεται άγρια φοροεπιδρομή και βεβαίως κυοφορείται η εκποίηση του δημοσίου πλούτου και κυρίως των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Με άλλες ρυθμίσεις, το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των τεκμηρίων για 100 εκατομμύρια ευρώ, να προχωρήσει αλλαγές στο ΦΠΑ εστίασης για 300 εκατομμύρια ευρώ, να εφαρμόσει πλήρως το λεγόμενο πράσινο φόρο για 150 εκατομμύρια ευρώ και να προχωρήσει αύξηση κατά 10% των τελών κυκλοφορίας του 2012. Σκληρές θα είναι οι αποφάσεις για μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, επιπλέον του κανόνα της μίας πρόληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις, ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση τουλάχιστον 600 εκατομμύρια ευρώ. Οι κόβουν τους μισθούς. Τη νύχτα ξεπουλάνε τη χώρα. Και το κερασάκι στην τούρτα θα είναι το πάγωμα σε ονομαστικές αυξήσεις των συντάξεων, ενώ η χορήγηση των επιδομάτων θα γίνεται μόνο σε όσους ζουν στο όριο της φτώχειας. Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σαμαράς, θα επιστρέψει από την Κρήτη με βάση το αρχικό του πρόγραμμα. Νωρίτερα, γιατί βλέπει αυτήν την να καλησπερίσουμε τον του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρο. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου και χαίρομαι που είμαι πάλι στο δελτίο του Άλτερ. Να είστε καλά κύριε Ευθυμίου, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ και να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτή τομεάρχη δικαιοσύνη. Τα λέω καλά, κύριε Τζαβάρα, ή τα έχω μπερδέψει? Κανονικό τομεάρχη. Κανονικό τομεάρχη. Μου το έχουν γράψει λάθο εδώ. Καλά κατάλαβα ότι κάτι λέω λάθο. Εκφράζω την ίδια χαρά κι εγώ. Σα ευχαριστώ. Με τον κύριο Ευθυμίου, στα πλαίσια μια συνένεση που μπορεί βέβαια να είναι αθώα και ανθρώπινη. Σα ευχαριστούμε θερμά. Σα ευχαριστώ εκ μέρου όλων των εργαζομένων του Άλτερ. Α ελπίσουμε αυτή η επιστροφή μα να έχει βάθο. Και το λέω γιατί έχουμε όλοι όσοι εργαζόμαστε εδώ στο Άλτερ αυτή την ανησυχία. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το κανάλι ζωντανό. Και η πολυφωνία τώρα, έχει ανάγκη από εσάς. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Κλίμα των λαϊκών συγκεντρώσεων στην πλατεία Συντάγματος, στο Λευκό Πύργο και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Μέσα σε ένα κλίμα ηλεκτρισμού έντονου. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν οι 151 ψήφοι που απαιτούνται στη Βουλή για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα? Ο κύριος Τσίπρας λίγο πριν είπε ότι δεν το βλέπει. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπήρξε κατά τη γνώμη μου, είμαι και εγώ παλιός πολιτικός συντάκτης, λίγο παλιότερος από εσάς. Δεν μπορώ να θυμηθώ τουλάχιστον στη μεταπολίτευση. Πείτε αρκετά παλιότερος να το χαρώ. Πολύ, πολύ παλιότερος. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να θυμηθώ κοινοβουλευτική ομάδα κόμματος κυβερνητικού που να βρέθηκε σε παρόμοια συνθήκη με αυτή που βρέθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ τίτλο τιμής των 156 συναδέλφων ότι κράτησαν αυτή την περηφάνεια και αξιοπρέπεια της παράταξής τους μέσα σε αυτή τη δυσκολία. Θεωρώ ότι όλοι παίρνουν αποφάσεις συνείδησης, όπως οφείλει να παίρνει κάθε κίζεται ότι θα υπηρετήσει την πατρίδα με βάση τη συνείδησή του, όχι το κόμμα του. Θα είναι σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, η πιο δύσκολη ψηφοφορία από τότε που κερδίσαμε τις εκλογές. Πιστεύω ότι ακριβώς επειδή ο καθένας ακούσει τη συνείδησή του, θα πράξει αυτό που νιώθει ορθό. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Χατζηνικολάου, ορθό είναι να στηριχθεί αυτή τη στιγμή η μόνη προοπτική εξόδο από την κρίση. Άκουσα πολύ προσεκτικά όλους. Θα μπορούσα να κάνω ένα συνδικαλισμό που δεν μ' αρέσει. Γιατί πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αποκτήσουμε μια άλλη γλώσσα στην πολιτική. Εγώ, για παράδειγμα, δεν θέλω να προχωρήσω, αλλά θέλω να θυμίσω κάτι. Η πολιτική άνοιξε ο κύριος Σαμαράς το 1993, όταν απελευθερωμένος από όλα, μίλησε πολιτικά
όπως ήθελε στον ελληνικό λαό, είχε, σας θυμίζω, ως πρώτο θέμα ότι πρέπει να καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα κυβέρνησε. Κυβέρνησε το 89-90. Πρώτα σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, μετά σε οικουμενική. Μπορεί να θυμηθεί ο κύριος Τσίπρας τι κοινωνικά μέτρα έλαβαν οι υπουργοί του, μετέχοντας και ως αναπληρωτής υπουργός στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από το κόμμα του. Άρα, μην κάνουμε όλοι ότι δεν θυμόμαστε τίποτα. Είναι από τη μια μεριά το έλλειμμα, από την άλλη το χρέος. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα των 110 δις. Και θα χρειαστούμε και πρόσθετη βοήθεια. Αν λοιπόν το αρνηθούμε, πιστεύω ότι οι επιπτώσεις θα είναι ολέθριες. Δεν το αρνούμαστε, λέω εγώ. Το δεχόμαστε. Δεύτερον, διαπραγματευόμαστε. Μας κατηγορούσαν ότι δεν διαπραγματευόμαστε. Εδώ διαπραγματευόμαστε 2 μήνες, μας κατηγορούν ότι καθυστερούμε. Είναι διαπραγμάτευση εύκολη? Όχι. Δεν είναι εύκολη για ένα και μόνο και θεμελιώδη λόγο. Γιατί η πατρίδα βρέθηκε σε αυτό το δόκατο. Από άφρονες πολιτικές. Από λάθη, γιγάντια. Και πρέπει να βγούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Ποιες είναι οι δυνάμεις μας? Οι δυνάμεις μας είναι να γίνουμε παραγωγικοί. Να τελειώσουμε με ό,τι μας απίζει, με ό,τι μας πάει πίσω. Να κοιταχτούμε στα μάτια σε μια καθαρότητα και συλλογικότητα. Μάλιστα. Και να πούμε, τελειώνω κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ότι επειδή πάντα η ηγεσία έχει την ευθύνη, η ηγεσία να δώσει το παράδειγμα σε όλοι. Συμφωνώ με τον κύριο Τζαβάρα, κανείς μας δεν θέλει να κουβαλάει ούτε κλέφτες στην πλάτη του, ούτε άνθρωπος που πρόδωσαν την τιμή και τη συνείδηση αυτού που ορκίστηκαν να υπηρετούν. Κύριε Τζαβάρα, τι λέτε? Καταρχήν, τι συνέβη με εσάς χθες? Περνούσατε έξω από το Μπαϊρακτάρι. Περνούσα έξω από το Μπαϊρακτάρι και κάποιοι πολίτες που με αναγνώρισαν. Ο Μπαϊρακτάρης δεν είναι πολύ τυχερός για την παράταξή σας. Όχι, γιατί βέβαια, αλλά από, δεν εκεί, έγινε... από εκεί είχε ξεκινήσει και ο πόλεμος κατά της διαπλοκής, ο οποίος έμεινε εκεί. Και συμπτωματικά, όσοι με είδαν έξω από τον Μπαϊρακτάρι μου δίνανε συγχαρητήρια, γιατί μου λέγανε στην τηλεόραση τα λες καλά και στη Βουλή. Αλλά όταν προχώρησα λίγο πιο πάνω όμως, άρχισαν εκεί ελχορώ κάποιοι οι οποίοι απολάμβαναν τα σουβλάκια τους, σε μένα διερχόμενο με 3-4 φίλους, και βέβαια οι αρχές ήσαν κλέφτες, κλέφτες, κλέφτες. Προσωπικά δεν τον αποδέχουμε αυτό το χαρακτηρισμό και πιστεύω, όπως πολύ ορθά είπε και ο κύριος Ευθυμίου, ότι έχω κι εγώ μια μικρή συνεισφορά στον αγώνα που γίνεται μέσα στη Βουλή και όχι στο πολιτικό σύστημα, για να έχουμε επιτέλους μια σαφή θέα του ποιοι διάφανη κοινοβουλευτική ζωή. Μα εδώ δεν έχετε συζητήσει ακόμα. Έχετε συζητήσει το πόρισμα της εξεταστικής για τις ΗΜΕΣ. Ξέρετε πολύ καλά ότι το πόρισμα συζητήθηκε και συζητήθηκε κατόπιν πιέσεως που ασκήσαμε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Και τι θα γίνει? Και επίσης... Τι θα γίνει κύριε Τζαβάρα? Υπάρχει η προοπτική και... γιατί πλέον αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξει η πρόταση κατηγορίας. Όμως για την πρόταση κατηγορίας υπάρχουν πολύ σοβαρά νομικά προβλήματα και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις. Εδώ βγήκε πριν από 10 μέρες η κυρία Τσακάλου με βιβλίο στη Real News. Ναι, φωτογραφίζει πρόσωπα και πράγματα. Γινόμως η κυρία Τσακάλου. Δεν έχει βρεθεί ένας εισαγγελέας να την καλέσει και να της πει. Εγώ το έκανα. Σου δίνουμε προστασία. Το έκανα ακριβώς και είπα ότι 4 φορές. Αρνήθηκε να μας κατονομάσει ή τουλάχιστον να μας περιγράψει κατά τον τρόπο που τα περιγράφει τα πράγματα στο βιβλίο της και LFM συγκεκριμένα. Είπα ότι πρέπει αμέσως να την καλέσει ο εισαγγελέας. Προστασία των μαρτύρων που προβλέπεται από την νομοθεσία, ώστε να υπάρξει από αυτή την πηγή η αλήθεια που όλοι θέλουμε και όλοι επιζητούμε. Δεν έχουμε καμία, μα καμία, κανένα δισταγμό να πούμε ότι μέσα στη Βουλή οι 300 δεν είναι κλέφτες. Και θεωρώ ότι είναι πολύ άδικη η ονομασία του Κοινοβουλίου ως πολιτικό σύστημα. Η Βουλή
είναι το αντιπροσωπευτικό σύστημα που κρατάει ζωντανή τη δημοκρατία. Τη δημοκρατία με την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας. Το πολιτικό σύστημα είναι μια ευρύτερη έννοια. Υπάρχουν υπουργοί, υπάρχουν νομάρχες, υπάρχουν περιφερειάρχες και βέβαια υπάρχει και ο λαός στο πολιτικό εκλογές σύστημα. Εκλογές εσείς γιατί δεν ζητάτε? Γιατί δεν υπάρχει... Θέλετε να σας πω τι λέει ο κόσμος έξω? Ναι. Ότι συμφωνείτε σε όλα και υποκρίνεστε ότι διαφωνείτε. Τώρα νομίζω ότι είναι ακούστε, ακούστε με ένα λεπτό κύριε Τζαβάρα και πείτε ό,τι θέλετε μετά. Λένε ότι έχετε εκεί σωστά επιμείνει. Διευθετήσει όταν θα έρθει η σειρά σας να έχουν φάει το γάιδαρο εκείνη και να μένει η ουρά. Μια τέτοια κριτική θεωρώ ότι είναι και κακόπιστη. Δεν ακούσατε τον κύριο Τσίπρα λίγο πριν? Τον έχει βγει ο κύριος Τσίπρας και λέει εντύπωση, κύριε γιατί... Σαμαρά ζητήστε εκλογές. Γιατί βλέπω και πολλές παραχωρήσεις από πλευράς του κυρίου Τσίπρα, καινούργιες ιδέες οι οποίες είναι σωστές. Όσον αφορά τώρα το θέμα του αν η Νέα Δημοκρατία δικαιούται να ζητήσει εκλογές. Εάν πράγματι ζούμε σε μια δημοκρατία η οποία έχει κανόνες και αυτοί οι κανόνες είναι εκείνοι οι οποίοι εκπορεύονται από το Σύνταγμα, δεν υπάρχει δυνατότητα συνταγματική για να γίνουν εκλογές μόνο και μόνο γιατί το ζητάει η αξιωματική αντιπολίτευση. Άλλωστε, ξέρει και ο κύριος Ευθυμίου ότι το 2001 με την αναθεώρηση τότε του Συντάγματος καταργήθηκε η δυνατότητα των εκλογών όταν παρατηρείται και διαπιστώνεται δυσαρμονία μεταξύ του εκλογικού. Δύο παρατηρήσεις στα θέματα που θέσατε. Πολύ σύντομα πρέπει να κλείσουμε. Πριν απ' όλα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν το πολιτικό σύστημα δεν βρει τον τρόπο να είναι αποτελεσματικό στο να μεταβάλει τον εαυτό του σε πρότυπο όσων ζητάει από την κοινωνία, έχει τελειώσει. Έχουν τελειώσει όλα τα υπάρχοντα κόμματα και όλοι οι υπάρχοντες πολιτικοί. Δεν μπορείς να ζητάς από την κοινωνία πράγματα που δεν εφαρμόζεις πριν απ' όλα στον εαυτό σου. Έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Γίνεται για πρώτη φορά και νομικά και διοικητικά μια προσπάθεια να τελειώσουμε με τη βαθιά αυτή πληγή. Εύχομαι και ελπίζω να πετύχουμε, γιατί κανείς, επαναλαμβάνω, το ξέρω για τον κύριο Τζαβάρα, μπορεί να είναι πολιτικός αντίπαλος, αλλά τον τιμώ. Γιατί είναι ακέραιος άνθρωπος με θέση. Γιατί ο κύριος Τζαβάρας να κουβαλά κλέφτες στην πλάτη του? Κανείς μας δεν θέλει να κουβαλά ό,τι συχαίνεται βαθιά και ό,τι το μειώνει και τον ταπεινώνει, αν υπάρχει μάλιστα στην παράταξή του. Εγώ ενοχλούμαι περισσότερο του αν έχει συμβεί κάτι στο Πασό, κύριε Χατζηνικολάου. Και θέλω να τελειώσει. Με κανόνες πρέπει να γίνει. Κάνουμε αυτό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι. Ότι αφήσαμε παντού προοπτικές να φτάσουμε συγκεκριμένα. Είναι λίγο μια εποχή που κατά τη γνώμη μου, το λέω ήρεμα και χωρίς πάθος απέναντι στα άλλα κόμματα. Εγώ πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, τέλειωσε η εποχή του πολιτικού θεάτρου. Δεν μπορείς να είσαι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Δεν μπορείς σαν τον κύριο Τσίπρα να λες το ευρώ είναι στρεβλό, άρα αν είναι στρεβλό, γιατί να επιμείνουμε στρέβλωση? Θα βρούμε τόσα πολλά αρνητικά μπροστά μας, μίλα καθαρά. Αν θες να είσαι στη ζώνη του ευρώ, έχεις και ωφέλη και δεσμεύσεις. Δεν μπορεί να είμαστε στη ζώνη του έτσι και του αλλιώς, του με τον αστιφύλαξ και τον χωροφύλαξ. Πρέπει να κλείσουμε. Είναι εποχή για καθαρές κουβέντες και καθαρές επιλογές. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Έρευνα σοκ της Τράπεζας της Ελλάδος που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής περιγράφει με ιδιαίτερα μελανά χρώματα τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν δεν υπάρξουν άμεσα και συντονισμένα μέτρα, οι ζημίες θα φτάσουν τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το έτος 2100. Τον κόδωνα του κινδύνου για το κόστος της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία, αν δεν υπάρξει δράση για την αντιμετώπιση της, κρούει η Τράπεζα της Ελλάδος. Σε σχετική μελέτη, η ζημιά μέχρι και το 2010 υπολογίζεται πως θα φτάσει τα 701 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα ισοδυναμεί δηλαδή με το τριπλάσιο του σημερινού ετήσιου ΑΕΠ της χώρας. Στη μελέτη για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής, υπογραμμίζεται η συνεχής προσπάθεια που πρέπει να γίνει για την μείωση των ρήπων τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια.